Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας από την Πάτρα. Είστε καλά? Δόξα τους, όλα καλά. Λίγες οι ομάδες που αγωνιστήκατε, κύριε Ψαρά, Παναχαϊκή και ΠΑΟΚ. Ναι. Στην επαγγελματική καριέρα σας. Δεν υπάρχει κάποια άλλη, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτές είναι... Δρομολόγιο, Παναχαϊκή, Τούμπα και ξανά, ναι. Πάτρα. Στο τέλος της καριέρας. Ναι, ναι. Το έχετε, ναι, μετανιώσει ή όχι? Ήταν συνειδητή απόφαση να παίξει σε δύο ομάδες? Ήταν ό,τι καλύτερο ήταν. Ό,τι καλύτερο στην πραγματικότητα. Και ιδίω, ας πούμε, 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν τέλεια. Το θυμάστε εκείνο το μάτς, κύριε Ψαρά, στην Ισπανία, σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια? Το θυμάμαι και τα δύο τα παιχνίδια. Και το πρώτο και το δεύτερο. Όπως είπατε τώρα με τις κόκκινες φανέλες. Το θυμάστε αυτό, το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα με τις φανέλες κόκκινες? Βέβαια, το έχουμε ακούσει. Και το έχουμε καταγράψει. Λίγο το παρασκήνιο, αν θυμάστε εσείς όταν σας δώσαν τις φανέλες. Ναι, την ώρα που... Πώς νιώσατε, την ώρα τι που... έγινε, αν την έχετε τη φανέλα αυτή στη συλλογή σας, δεν ξέρω. Την έχω, ναι, την άκρη. Α, την έχετε. Είναι μεγάλης αξίας η κόκκινη φανέλα του ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο. Καλά, σίγουρα, αλλά... Θυμάμαι το εξής, ότι την ώρα που μπήκαμε στο γήπεδο και παράγαμε τις κόκκινες, επικρατεί για κάποια λεπτά κάποια νεκρική σιγή. Και οπότε μετά αρχίζει και φωνάζει ο κόσμος. Και μπήκαμε στη διαδικασία και μπήκαμε καλά ξανά τις φανέλες. Ήταν όντως επιλογή του προπονητή, κύριε Ψαρά? Δεν ξέρω. Του κύριου Χέρ. Δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα ο προπονητής, αν ήθελε... Αυτά συνήθως δεν τα κάνουν οι προπονητές. Κάνατε κάποια ερώτηση, γιατί ρε παιδιά παίζουμε με κόκκινα? Σας είπαν τίποτα? Αυτό ήταν περίεργο, ας πούμε. Λέμε τώρα φανέλα τέτοια, ας πούμε, ξέρω ότι και ο χρώμα με το δικέφαλο δίπλα δεν κολλάει, ας πούμε. Ναι. Δεν κολλάει. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και αυτό. Ήταν μεγάλα παιχνίδια, κύριε Ψαρά, και της Τούμπας και της Ισπανίας. Μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Ναι, ήταν πολύ ωραία παιχνίδια. Υπήρχε πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Ήταν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στη Τούμπα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, αν είμαστε λίγο πιο τυχεροί, να παίρναμε και την πρόκριση και στην, Ισπανία, ας πούμε, που πήγαμε. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι με το σκορ στο 3-0 είχατε προσπάθεια στο δοκάρι εσείς. Να γίνει το 3-1 και να είναι σκορ πρόκρισης πριν ο ΠΑΟΚ δεχτεί το 4-0. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Ναι. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Κύριε Ψαρά, χωρίς καμία διάθεση φυσικά, υποτίμηση, οτιδήποτε άλλο, θα καταλάβετε την ερώτησή μου. Δεν ήσασταν όλες οι παίξεις στον ΠΑΟΚ τα μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου? Έτσι δεν είναι? Δεν ήσταν ούτε Μαραντόνα, ούτε Μπεκεμπάουερ, γιατί χθες είχαμε την επέτειο του Μπάγκερ ΠΑΟΚ, άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι. Αλλά κόντρα σε πολύ σπουδαίες ομάδες, όπως ήταν και η Σεβίλη εκείνης εποχής, πραγματικά δεν υπήρχε φόβος από την πλευρά σας, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια σιγουριά, πήρατε σπουδαίες νίκες. Υπάρχει εξήγηση? Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια διαφορετικότητα από τότε με τώρα. Εμείς τα παιδιά αυτά που παίζαμε την εποχή εκείνη και ποδόσφαιρο, την εποχή του 80, ήμασταν παιδιά που είχαμε δημιουργηθεί από το 99,9%. Ήμασταν παιδιά από αλάνες. Και είχαμε μεγαλώσει μέσα σε αλάνες. Είχαμε πάθει το ποδόσφαιρο στις πλατείες, στους δρόμους, σε ένα χωράφι. Παίζαμε σε γήπεδα τα οποία ήταν γεμάτο δέντρα με πορτοκαλιές, λεμονιές. Σκίσαμε τα κεφάλια μας την ώρα που περνάγαμε για να μην γδαφτούμε, για να γδαφτούμε την ώρα που παίζαμε ποδόσφαιρο. Είχαμε μεγάλα ψυχικά αποθέματα και είχαμε μεγάλη πίστη στον εαυτό μας και εμπιστοσύνη. Αυτό δημιουργούσε, ας πούμε, ένα πάθος και δημιουργούσε μια διαφορετικότητα σε σύγκριση με τα σημερινά παιδιά, τα οποία είναι μεγαλωμένα μέσα σε κλουβιά και είναι ελεγχόμενα. Και το περισσότερο που τους ενδιαφέρει τα παιδιά στην νεολαία σήμερα είναι πώς να χειριστούν το ίντερνετ και το τηλέφωνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Έξω πάμε να πιούμε έναν καφέ και είναι όλα τα παιδιά με ένα τηλέφωνο και κάθονται και χαζεύουν μέσα στο Facebook. Όχι μόνο και τα παιδιά, και τα μεγάλα παιδιά είναι έτσι. Το πρόβλημα είναι γενικό, νομίζω, δεν είναι. Αλλά τα παιδιά τουλάχιστον μαθαίνουν το ποδόσφαιρο, νομίζω, σε καλύτερες συνθήκες από ότι το μάθετε εσείς. Αλλά ίσως αυτό που είπατε, σε αλάνες, σε πλατείες, στα μάρμαρα, να σε κάνει και πιο σκληρό ποδοσφαιριστή, να σας έκανε εσάς. Ναι. Υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν καταρχήν πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιρική, γιατί ήταν μικροί οι χώροι. Και αναγκαστικά σε μικρό χώρο για να παίξεις θα πρέπει να αναπτύξεις τεχνική. Γι' αυτό και σήμερα βλέπεις ότι δεν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο από τεχνικής άποψης. Και είναι πιο πολύ στο τρέξιμο, στο μαρκάρισμα, στο να παίξω δυνατά και τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις? Ναι.
Πάντως μιλώντας για το παιχνίδι με τη Σεβίλη, επίσης παίξατε και στα παιχνίδια με την Μπάγερ και αυτά σπουδαία παιχνίδια. Νομίζω είναι παιχνίδια, κύριε Ψαρά, που σημαδεύουν έναν ποδοσφαιριστή, έτσι δεν είναι? Όταν παίζεις με Μπάγερ, με Σεβίλη, παίξετε κι άλλα, δεν είναι μόνο τα μοναδικά σας, τα 6 χρόνια που είσαστε στον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι παιχνίδια αυτά ιστορικά για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν πήρε πρόκριση είτε με Μπάγερ είτε με Σεβίλη, αλλά πραγματικά έφτασε πολύ κοντά και στα δύο παιχνίδια. Είναι μεγάλες στιγμές αυτές. Και ιδίως, ας πούμε, μπορώ να πω οι στιγμές που ήμασταν στην Μπάγερ. Ήταν εκπληκτικές οι στιγμές. Εγώ, να φανταστείτε, ας πούμε, βάρεσε κάποια στιγμή ένα πέναλτι. Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε. Ευστοχήσατε εσείς. Ναι, το έκανα γκολ. Το πιστεύεις ότι ακόμα τον έχω, το έχω στον ύπνο μου, ακόμα το έχω εφιάλτη? Έρχονται στιγμές που βλέπω στον ύπνο μου εμένα με τον Μπάφο ότι του βαράω πέναλτι. Αν το έχετε, δηλαδή, αν το έχετε εσείς εφιάλτη, ο κύριος Μαλιούφας τι μπορεί να το έχει τότε? Δεν κοιμάται μάλλον. Ο Κωστάκης ήταν ένα παιδί που έπαιζε αλφα κατηγορία, έπαιζε. Και ξαφνικά από την προηγούμενη χρονιά έπαιζε σε μια ομάδα αλφα κατηγορία στη Θεσσαλονίκη, την επόμενη χρονιά έπαιζε με την Μπάγερ και βάραγε πέναλτι. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι κατηγορίες είναι μεγάλες και ιδίως όταν μπει σε μια διαδικασία τέτοια, έχει πολλά ελαφρυντικά. Ενδεχομένως μπορεί να ήταν λάθος επιλογή. Να μην φταίει αυτό. Τελειώνουν και οι επιλογές όμως, δηλαδή χτυπήθηκαν κοντά στα 20 πέναλτι κάποια στιγμή. Ναι, 9 πέναλτι. Αλλά εντάξει, αυτό που λέτε νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι όταν έχεις απέναντί σου τον Φαφ, ένα θρύλο στους θεματοφύλακες, νομίζω μέσα στους 5-6 κορυφαίους του κόσμου ever, άντε μέσα στους 10, είναι και μέσα στο Μόναχο κιόλας, αισθάνεσαι ένα δέος. Όπως είπατε, το βλέπετε και στον ύπνο σας ακόμα. Είναι δύσκολο για ένα νεαρό παιδί να ξεκινήσει, αλλά και πάλι άμα θα το πάμε αλλιώς και το δούμε διαφορετικά, εμείς έπρεπε να έχουμε πάρει την πρόκληση αν ο διαιτητής δεν ήταν τόσο εκδικητικός απέναντι σε εμάς. Το έχουν παραδεχτεί και οι Γερμανοί αυτό. Και είναι και αυτό ένα παράσημο για όλη την ομάδα τότε και για εσάς. Θα ήταν ιστορική, ας πούμε, αυτή, ας πούμε, η πρόκληση, ας πούμε, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω θα ήταν, κύριε Ψαρά, η μεγαλύτερη ελληνική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι νομίζω εγώ. Εντάξει. Γιατί θα ήταν μεγάλο αυτό. Ήταν μια Μπάγερν τώρα παντοδύναμη με Φαφ, με Ογκεντάλερ, Ρουμενίγκε. Εντάξει, και άλλους πολλούς. Ξέρει, Λέρμπι έπαιζε μέσα. Το Λέρμπι, ναι, βέβαια. Πολύ, οι δύο Ρουμενίγκε παίζανε. Εντάξει, αλλά τώρα εμείς πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι, πάμε στο παιχνίδι της Σεβίλης, ας πούμε. Ναι. Και εκεί παίζανε, ας πούμε, ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και η Σεβίλη, βέβαια, σπουδαία ομάδα. Ναι, απλώς και δεν γίνεται, ήταν διαφορετικές εποχές. Αυτοί κάνανε προπόνηση σε καταστάσεις οι οποίες ήταν σούπερ πλήρες και εμείς κάναμε απ' έξω από το γήπεδο της Τούμπας που ήταν ξερό, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω προλάβει, όχι. Απ' έξω το γήπεδο της Τούμπας, έξω τα δημοσιογραφικά, υπήρχε γήπεδο το οποίο ήταν ξερό και εμείς κάναμε προπόνηση εκεί. Δηλαδή εμείς παίζαμε UEFA και κάναμε προπόνηση στο ξερό το γήπεδο. Και παίρναμε ένα λεωφορείο και τρέχαμε αριστερά και δεξιά που θα βρούμε ένα γήπεδο να πάμε να κάνουμε προπόνηση. Και άλλοι είχαν αθλητικά κέντρα. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε, ας πούμε, με σφεντώνες και άλλοι πηγαίνανε με πυρηνικά όπλα να παίξουν. Έτσι, έτσι είναι. Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που θυμάστε, κύριε Ψαρά, στον ΠΑΟΚ? Έχετε ζήσει πολλά στα 6 χρόνια. Αυτό που θυμάστε πιο έντονα, ένα γκολ, μια φάση, κάτι που σας είπε κάποιος, ένα παιχνίδι συγκεκριμένο υπάρχει, ένα, αν ήταν να διαλέξετε μια στιγμή? Και δεν ξέρεις κάτι. Υπήρχαν πάρα πολύ καλές στιγμές και ήταν πολύ περισσότερες οι καλές από τις άσχημες. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η πρώτη μου εμφάνιση. Όταν έπαιξα στη Τούμπα το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έκανα πρεμιέρα, ντεμπούτο, αυτό το σκηνικό που είδα γύρω μου, με όλο αυτόν τον κόσμο και αυτό το χαρτομάνι, το ασπρομαύρο, το χαρτάκι που πετάχτηκε, οι φωνές του κόσμου και ο ρυθμός, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναθυσιαστικό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Σου έδινε τόσο πάθος εμένα, προκόμουν από μια ομάδα η οποία ήταν από χαμηλά στρώματα και δεν είχαμε δει τέτοια πράγματα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι αν απέναντι είχα τύπαλο τη μητέρα μου θα τη σκότωνα. Έτσι ακριβώς θα γινόταν. Φοβερό, φοβερό. Τέτοιο πάθος, ας πούμε, σου έβγαζε, ας πούμε, και τέτοια δύναμη. Ήταν εκπληκτικό, είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το δέσιμο ανθρώπων όπως εσείς, παιδί της Πάτρας, του κύριου Μαυρέα, παιδί της Καλαμάτας, πώς το εξηγείτε? Ήταν άλλα τα χρόνια? Δεν λέω ότι οι τωρινοί δεν δένονται, αλλά νομίζω το δικό σου το δέσιμο παραμένει πιο έντονο. Έτσι αισθάνομαι, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
Όχι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί ακόμα εδώ έχω φιλίες, μιλάω με όλα τα παιδιά πάνω και με τους βετεράνους και της δικιάς μου εποχής, αλλά και της εποχής προηγούμενης. Είμαι πάρα πολύ καλός φίλος με τον Γιώργο τον Κούδα, μιλάμε συνέχεια τακτικά στο τηλέφωνο και με άλλα πολλά παιδιά μιλάμε στο Σμιθ και λέμε κάποια πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται, για μένα είναι προσωπικά, ας πούμε, επειδή ήρθα σε νεαρή ηλικία, ήρθα στα 22 μου χρόνια εγώ στην Σωστά. Είχα μπροστά μου, ας πούμε, ήδη 7 χρόνια από τα 16 μου, δεν θα έρθα εκεί. Ήρθα δηλαδή εγώ στα 22 μου και ήμουν έμπειρος, με 6 χρόνια... Με 6 χρόνια background από πίσω, δηλαδή από αλφα εθνική. Ήθελα να δημιουργήσω πράγματα και να κάνω πράγματα παραπάνω. Δηλαδή αυτά που είδα, ας πούμε, τώρα εκεί, ήταν απίθανο να μην, ας πούμε, να μην τα εκτιμήσω και να μην τα σεβαστώ αυτά που μου δίνανε, ας πούμε, και αυτά που έβλεπα δίπλα μου. Και από πλευράς οικονομικής, αλλά και από πλευράς μόνο και μόνο το ότι πήγαινα προετοιμασία τώρα από 20 μέρες, ας πούμε, στο εξωτερικό. Σε μια Ολλανδία, σε μια Αυστρία, σε μια Γερμανία. Να πάω να παίξω κάποια αθλητικά και να μπω σε κάποια αθλητικά κέντρα. Για μένα ήταν, ας πούμε, όνειρο που το είχα παιδικό, από παιδί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν όταν έχεις μια ομάδα τέτοια η οποία σου προσφέρει αυτά τα πράγματα, εσύ να μην δώσεις την ψυχούλα σου. Θα τη δώσεις. Θα τη δώσεις. Αναμφισβήτητα θα τη δώσεις. Στην Τούμπα έρχεσαι ξανά, κύριε Ψαρά. Θεσσαλονίκη ανεβαίνετε ή δεν πολύ το κάνετε το ταξίδι? Ναι, ανεβαίνω. Ανεβαίνω σε αρκετά τακτά διαστήματα. Ανεβαίνω και βλέπω. Φέτος δεν έχω έρθει. Θα έρθω κάποια στιγμή και θα ανέβω. Αλλά πολλά παιχνίδια, ας πούμε, πρωτού το lockdown και τα λοιπά, ήμουνα πάνω. Πριν σας ευχαριστήσουμε που ήσαν σήμερα στο Λίμπερο και στο Pressing, μεγάλο εδώ παιχνίδι αύριο για τον ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό. Ναι. Μπορεί όχι με την έγκλη ενός Σεβίλη ΠΑΟΚ ή Μπάγερ ΠΑΟΚ ή Νάπολη ΠΑΟΚ, αλλά ναι. είναι σπουδαίο ευρωπαϊκό μάτς, κοντά σε μια καλή ομάδα που έχει παίξει και ο Μίλου Champions League και η Europa League. Πώς το περιμένετε το παιχνίδι και πώς βλέπετε τον ΠΑΟΚ γενικότερα, έτσι για να κλείσουμε, μια και φτάνουμε και στις και μισή? Κοιτάξτε, φαίνεται κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι καταδικασμένη να κερδίζει. Είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε, είτε παίζει πρωτάθλημα, είτε παίζει κύπελλο, είτε παίζει Ευρώπη, πρέπει να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Αυτό το απαιτεί ο κόσμος, το απαιτεί η ιστορία της και οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι να δώσουν αυτό που μπορούν να δώσουν, να δώσουν την ψυχή τους. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν επιτυχίες, αν και ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά, γιατί έχει αρνητικά αποτελέσματα μέσα στην έδρα του από ομάδες οι οποίες είναι χαμηλότερου επίπεδου, ενώ έξω βλέπουμε ότι παίρνει τα αποτελέσματά της αυτά που έχει να πάρει. Πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο να την ψάξουν πάνω στο κομμάτι το μεταγραφικό την περίοδο του Χριστουγέννων. Πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιες ενισχύσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Είμαι σίγουρος ότι και ο οποιοσδήποτε φύλαφος της ομάδος ξέρει που μπορεί να χρειάζεται ενίσχυση, πόσο μάλλον, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι θύνοντες που διοικούν την ομάδα. Ναι. Για το αυριανό μάτς, η αίσθησή σας, η πρόβληψή σας? Εδώ θέλω να πιστεύω ότι μόνο νίκη. Θέλω να πιστεύω νίκη, έστω και να σου πω κάτι, και να μην είχε πιθανότητα που έχουν να περάσει και να πάει πιο πέρα, ή να μην πάρει την πρώτη, να μην πάρει τη δεύτερη θέση, ή να πάει την τρίτη, την δέκατη, ή να μην και να αποκλειστεί. Πάλι εγώ θα ήθελα να έχει πάρει την νίκη. Πόσο μάλλον τώρα, ας πούμε, θα του δώσει, ας πούμε, πλεονεκτήματα. Μακάρι. Θα χαρούμε να σας δούμε για από κοντά, κύριε Ψαρά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στο Λίμπερο. Να καλέσετε και να ξέρετε ότι είναι τιμή μου κάθε φορά όταν με φωνάζουν κάποια ραδιόφωνα από τη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχω απεριόριστο σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση στην ομάδα και στην ιστορία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή και η Παναχαϊκή να είναι στην Super League, να έχετε και, να έχετε και πιο πολλές αφορμές να έχετε Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στα μάτς ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψαρά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.